να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Να ξέρουμε τον δεύτερο καλεσμένο τη σημερινή μα εκπομπή. Είναι ο Δήμαρχο Καθαριότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο κύριο Γιώργο Βάρδα, ο οποίο και αυτός καθημερινά βλέπει και τι δεν βλέπει σε κάδου, εκτό κάδων, σε γωνίε τη πόλη, του Δήμου κτλ. Κύριε Βάρδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κολομπίλια. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Καλησπέρα στου κρατέ σα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πρώτη... Καλησπέρα, Είχα... και από Αμερική. Έχει χαιρετίσματα, ξέρει. Επίση, <laughs> <laughs> ωραία, ωραία. Έχουμε, έχουμε... σε βλέπουν, σε βλέπουν από την Αμερική, Γιώργο. Εκεί επικοινωνία. Έχει. Κύριε Βάρδα, ε, είστε από του αγαπημένου μα αντιδημάρχου, διότι το θέμα του περιβάλλοντο ε, και τη καθαριότητα του σεβασμού στην καθημερινότητα, σαν τοπικό μέσο ενημέρωση, το έχουμε ε, πολύ πάνω μα και αναδεικνύουμε καθημερινά τι παράλογε συμπεριφορέ συμπολιτών, συνδημοτών σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα τη καθαριότητα. Είτε αυτό λέγεται αστικά καλαθάκια στην, στα πεζοδρόμια, είτε αυτό λέγεται κάδι απορριμμάτων, είτε αυτό λέγεται κάδι ανακύκλωση, είτε αυτό λέγεται μεγάλα αντικείμενα. Δεν βάζουμε μυαλό, κύριε Βάρδα, και πάρα πολλέ φορέ δημιουργούνται εικόνε οι οποίε είναι γενικότερη καλή προσπάθεια που κάνουν οι περισσότεροι συνειδητοποιίτε μα. Ε, ναι, τα έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Δυστυχώ υπάρχει μια μερίδα πολιτών οι οποίοι δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμα ούτε το δικό μα ούτε το δικό σα και γενικότερα σε, όλα τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Προσπαθείτε και εσεί από την πλευρά σα όπω προσπαθούμε και εμεί, αλλά δυστυχώ το μήνυμα κάποιοι δεν το παίρνουν. Παρατηρούμε φαινόμενα καθημερινά τα οποία δεν εργόζουν στην κοινωνία μας. Θα παρακαλέσουμε για άλλη μια φορά το, τους πολίτες αυτούς, πιστεύω ότι είναι λίγοι στον αριθμό, να συνεργαστούν. Διαφορετικά, η προσπάθεια εξανεμίζεται και δυστυχώς δεν στενοχωριόμαι τόσο πολύ για μένα, όσο στενοχωριόμαι για τους ανθρώπους που κάθε μέρα μαζεύουν τα σκουπίδια μας και συναντάνε εικόνες και ζουν καταστάσει που είναι ε, ας, ας Κάποια στιγμή ας, ας σκεφτούμε αυτούς τους ανθρώπους και να δούμε πώς, σε, 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 με ποια πράγματα έρχονται καθημερινά αντιμέτω, αντιμέτωποι και να σκεφτούμε ότι έχουν οικογένειες και παιδιά και θέλουν και αυτοί την υγεία τους για να πάμε παρακάτω. Κανένας δεν έχει χόμπι να Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν για να επιβιώσουν. Όλοι κάνουμε μια δουλειά την οποία μπορεί να μα αρέσει στην τελική ανάλυση. Σε αυτού αυτούς του ανθρώπου δεν αρέσει να μαζεύουν σκουπίδια. Ε, το κάνουν γιατί πρέπει να επιβιώσουν. Και εμεί πρέπει να το σεβαστούμε όπω και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν εμά. Και να του διευκολύνουμε. Ακριβώ. Να του διευκολύνουμε. Δεν... Ε, να να με επιτρέψει λίγο, Γιώργο, ότι πέρα από κάτι, εικόνε που έχουμε δει, κλαδιά. Ε, κάτι ηχεία έξω από, από κάδου και τέτοια. Υπάρχουν και γεγονότα τα οποία δεν τα έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα και άκρω επικίνδυνα και αντιαισθητικά θα έλεγα. Δηλαδή, κάτι πνιγμένα, σκοτωμένα κουνέλια και το χειρότερο που έχουμε ακούσει είναι για κάτι φιάλε πυρο, πυροσβεστήρε, οι οποίοι πραγματικά αν, αυτές, ε, αν αυτοί οι πυροσβεστήρε έμπαιναν κατευθείαν στο μηχάνημα, θα μπορούσε να, μπορούσε να έχει ανατινάξει του ανθρώπου και να καταστρέψει ολόκληρο όχημα. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν συμφωνεί με αυτά. Απόλυτα συμφωνώ. Και ε, δεν είμαι υπέρ το να βγάζουμε πράγματα τέτοια έ, έξω, γιατί μια εικόνα τέτοια, όπω είπε εσύ, αυτή τη στιγμή μας να μα βλέπουν από την Αμερική. Είναι δυσφήμιση για τον τόπο μα. Δηλαδή δεν είμαστε υπέρ το να βγάζουμε πράγματα προ τα έξω και πρέπει να, να βρούμε κάποιο τρόπο να, να, τα, να τα λύσουμε. Ε, εγώ μένω στη λίμνη, να σα φέρω ένα παράδειγμα. Ε, και από κάτω από το σπίτι έχει δύο κάδου. Όλη τη βδομάδα, κάθε μέρα στέλνω το φορτηγό ε, που παίρνει τα βαρέα αντικείμενα και μαζεύει. Δηλαδή, έρχομαι το απόγευμα στο σπίτι μου, το, δεν έχουν κάνει τίποτα. Το πρωί απ' έξω υπάρχει μια ολόκληρη χωματερή. Ε, μέχρι και κατσίκε έχω βρει μέσα, μέχρι. μέχρι. Ε, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Ε, να τα ακούει ο κόσμο, όχι να τα ακούει ο κόσμο, να δίνουν την κατάδεια μα. Να τα ακούει ο κόσμο. Χθε το βράδυ βρήκα κάδου με χόρτα. Σήμερα το μεσημέρι βρήκα, ενώ ήταν οι άδειοι οι κάδοι της ανακύκλωσης, απ' έξω με φορτηγό κούτες από μαγαζιά. Με, και, ε, και, το λυπηρό είναι ότι έχουν πάνω τα τηλέφωνά τους, τα ονόματά τους. Και είναι επαγγελματίε, δυστυχώ. Εκεί δεν μπορεί να γίνει δεν, κάποια κουβέντα ή, να... ή, κάποιο πρόστιμο. Δεν μπορεί να, γίνει, να πέσει κάποιο πρόστιμο εκεί, Γιώργο. Εντάξει, βάζουμε και προστήματα. Δεν είναι. Το τελευταίο καιρό κάποια στιγμή θα τα βγάλουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα 4-5, και τώρα είναι άλλα τόσα για να μπουν τα πρόστιμα. Το... Θεωρώ ότι δεν το λύνει το πρόβλημα του πρόστιμου. Και πόσο αστυνόμευση να κάνει, Έχουμε ένα δημοτικό αστυνομικό, αλλά και δέκα να έχουμε, όταν ο άλλο το κάνει ε... Ε, εσκεμένα, το κάνει νύχτα. Δηλαδή το κάνει συνειδητά. Λυπάμαι που το λέω. Κρύβεται για να το κάνει. Κρύβεται. Ακριβώ. Και εσύ εσύ με Γιώργο, να δεν καταφέρει να το δει. Ειδικά... Δεν υπάρχει άλλο να το δει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει άλλο να πει Παι, παιδιά, αυτή τη στιγμή βλέπω κάποιον και πετάει κούτε, χόρτα, πράγματα εκεί. Δεν υπάρχει ένα να το πει αυτό το πράγμα. Έχει καταντήσει ε, το να προσέχουμε την πόλη μα και να είναι, να, το να είναι καθαρή. Έχει καταντήσει να θεωρείται ρουφιανιά δηλαδή αυτό το πράγμα. Και εμένα Έτσι, με τρελαίνει. Δεν μπορώ πλέον να το, να το βλέπω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η ταμπέλα του ρουφιάνου να σταματήσει πλέον. Θεωρώ ότι όταν βλέπουμε κάτι άσχημο, το οποίο επηρεάζει εμένα, τη, τη, την καθημερινή μου ζωή και τη ζωή να, να κλείνει τα μάτια και να το προσφέρει. Συμφωνώ, Νίκο. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ε, Πέρα μας, εντάξει, οι παστάσεις αυτή την, 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 περίοδο, ο κόσμος είναι κουρασμένος. Προσπαθούμε όσο γίνεται πιο ήπια να το λύσουμε το πρόβλημα. Ε, Πρέπει να λάβουμε όμως υπόψη μας ότι εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα, να ανοίξει σεζόν και με, με αυτό το σκεπτικό πρέπει να σκεφτούμε ότι ε, 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 θα έρθουν ξένοι άνθρωποι. Αυτοί που έρχονται εδώ πέρα, δεν, το, το πρώτο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι να βρουν μια καλή εικόνα. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ ένας τεράστιος δρόμος με δύο κυκλοφορίας, όσο τους ενδιαφέρει να βρουν ε, ένα, ένα καθαρό μέρος. Πιστεύω. Απόλυτα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα, αγαπητέ Γιώργο Βάρδα, με την ε, συμπεριφορά των πολιτών, την βλέπουμε καθημερινά, αυτή μα καθρεφτίζει σαν κοινωνία. Δυστυχώ και ευτυχώ γίνονται προσπάθειε ώστε ε, να μαθαίνουμε από τα λάθη μα. Κάποιοι το καταφέρνουμε, κάποιοι άλλοι όχι. Ε, συνεχίζει η εικόνα να είναι έτσι και αλλιώ. Από θέμα προσωπικού, ο Δήμο του Αγίου Νικόλαου στην παρούσα φάση είναι σε καλό επίπεδο και από ό,τι είχαμε μιλήσει στο ραδιόφωνο λίγε ημέρε νωρίτερα. Έχει γίνει και μια προσπάθεια ώστε ο Δήμο Αγίου Νικολάου μεγάλο χρονικό διάστημα με λίγο προσωπικό στην καθαριότητα. Ναι, κύριε Κορομπίλια, πριν να φτάσω όμω αυτό, θέλω να, ξε... να, 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 πω κάτι. Μπορεί να γκρινιάζω, Παρακαλώ. μπορεί να φαίνομαι έτσι κουραστικό πολλέ φορέ, να ακούγομαι. Και λίγα λες, και λίγα λες. Ναι, και λίγα λες. να πω όμως ότι, είμαι, ότι κατά κάποιο τρόπο είμαι ικανοποιημένο από μεγάλη μερίδα πολιτών ε, είμαι ικανοποιημένο με τους, με, με τους εργαζόμενους και στα γραφεία και έξω που βγαίνουμε στον δρόμο ε, υπάρχει ε, συνεργασία συνεργασία με τους προέδρους που προσπαθούν ε, πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ε, φτάσαμε σε ένα επίπεδο και πρέπει να σταματήσουμε εκεί νομίζω ότι για, για, να, φτάσουμε, για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε θέλουμε πολλή δουλειά ε, τώρα, ότι, ο, ο, σε ό,τι αφορά το προσωπικό ε, είχαμε πει ότι πέρσι πήραμε μία έγκριση για 60 ανθρώπους, 50 εργάτες και 8 οδηγούς 2 ηλεκτρολόγους. Από αυτούς αφήσαμε 25 άτομα, 20 εργάτες, 4 οδηγούς και ένα ηλεκτρολόγο και τους πήραμε τώρα γιατί παρατηρούταν το φαινόμενο ότι κάθε χρόνο στο άνοιγμα τη σεζόν υπήρχε ένα κενό και δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στα βασικά πράγματα, έτσι, γιατί για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε ένα δήμο με τόσο μεγάλη έκταση, μιλάμε ότι θες ε, πάρα πολλούς ε, εργάτες, που αυτοί οι εργάτες πρέπει να έχει και χρήματα για να τους πάρεις. Ε, ε, οι εργάτες αυτοί πρέπει να πούμε ότι πληρώνονται από τα ανταποδοτικά που πληρώνει ο κόσμος εμείς οι οι πολίτες για την καθαριότητα και από αυτά τα χρήματα πρέπει να βγάλουμε απορριμματοφόρα, πρέπει να βγάλουμε να λειτουργήσουμε το χιτά, πρέπει να φτιάξουμε τις ζημιές, πρέπει να πληρώσουμε τις εργάτες, όλα αυτά. Ε, Παρ' όλα αυτά κάνουμε αυτό το προγραμματισμό, έχουμε τώρα 25 άτομα και δουλεύουν, έχουμε περίπου άλλους τόσους μόνιμους, μπορεί και παραπάνω. Ε, δουλεύουν ακόμη τα κοινοφελή που μπορεί να, να σταματήσουν ε, ε, 4 με 6 του Μάη περίπου. Οπότε μέχρι το Μάιο είμαστε αρκετά καλά. Ωστόσο, ε, έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία για να, και έχουμε στείλει τα χαρτιά μας για να πάρουμε έγκριση για το καινούριο προσωπικό του 2021. Για το 2021 <κυκλή> θα κάνουμε ακριβώς τον ίδιο προγραμματισμό που κάναμε και το 20. Θα πάρουμε κάποιους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο όποτε μπορέσουμε, γιατί δυστυχώς πέρσι τους πήραμε τον Αύγουστο και αργήσαμε πάρα πολύ. Θα πάρουμε κάποιου τον Ιούνιο-Ιούλιο Ιούλιο, Ιούνιο, και με αυτού που έχουμε τώρα πιστεύω ότι θα πάμε αρκετά καλά. Μακάρι. Καυτή πατάτα είναι αυτή που έχει Γιώργο πάντω στα χέρια σου. Δεν ξέρω ε, αν το έχει μετανιώσει που έχει αναλάβει αυτό το πόστο ε, αλλά πραγματικά είναι καυτή πατάτα και απογοητεύεσαι. Δηλαδή, εκεί που βλέπει ότι πα να κάνει ένα καλό, απογοητεύεσαι στο τέλο με την ε, ανταπο, ανταπόδοση των ε, συμπολιτών σου. Ε, Νίκο, δεν το έχω μετανιώσει. Ε, Πολλέ φορέ αισθάνομαι Μ' αρέσει <στονίκομαι> αυτό που κάνω, γιατί αλλιώ δεν θα το κάνω. Το κάνω με όρεξη. Δεν <στονίκομαι> θα το έκανα. Ε, Ειλικρινά στο λέω τώρα. Δεν γκρινιάζω, το κάνω. Πολλές φορές, βέβαια, άνθρωποι είμαστε, ε, ξεφεύγουμε, νευριάζουμε, μπορεί να πούμε και καμία κουβέντα παραπάνω, όμως, όμως αυτά είναι στο πρόγραμμα. Αυτό που κάνω πάντως, το λέω, το κάνω με όρεξη, το κάνω γιατί με τίμης ο κόσμος, μέχρι να είμαι εδώ, θα προσπαθήσω. Με, μετά, όποιο είναι μετά από μένα, θα κάνει. Γι' αυτός πιστεύω ότι μπορεί, όπως κάνανε και οι προηγούμενοι από μένα. Είναι σίγουρα από τι πιο δύσκολε δημαρχίε αυτέ τη καθαριότητα, διότι έριξε σε άμεση επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία την ίδια και το περιβάλλον εργασία δεν είναι και ό,τι πιο έτσι ευχάριστο μπορεί να πει ο καθένα. Αλλά ένα κομμάτι όπου από εκεί ξεκινάει η ημέρα του καθένα, βγάζοντα τα σκουπίδια του έξω και προσπαθώντα να έχει τον τόπο του όσο δυνατόν πιο πολύ καθαρό. Και αυτό είναι που θέλω να σταθούμε, ε, αγαπητέ Γιώργο Βάρδα, γιατί ε, μνήσαμε λίγο πριν για την προσωπική μα ευθύνη απέναντι στον για το θέμα τη καθαριότητα και αν πρέπει να δείξουμε προσωπική ευθύνη, γιατί η αυλή μα είναι η αυλή. Όλων μα και ο κοινό χώρο είναι κοινό χώρο όλων μα. Και καλό θα ήταν όταν πετάμε μία γόπα τσιγάρο από το παράθυρο, όταν πετάμε ένα κυπελάκι από ένα καφέ, από ένα αναψυκτικό, από ένα ε, ποτό, ή οδήποτε εκεί έξω. Κάποιο πρέπει να σκύψει για να το μαζέψει. Δεν θα φύγει από μόνο του το, το ε, οποιοδήποτε ε, σκουπίδι ρίξουμε εμεί. Οπότε εκεί εκτιμώ ότι η προσωπική ευθύνη είναι ευθύνη όλων μας. Τώρα, επειδή περνάμε σιγά σιγά και πλησιάζουμε μία περίοδο που ήθιστε. Να, μια, να υπάρχει μια κάποια καθαριότητα και ένα κάποιο φρεσκάρισμα ακόμα και στα μικρά τοπικά διαμερίσματα που έχουν και αυτέ τι ανάγκε του και αυτά τι ανάγκε του, γιατί δεν ζούμε μόνο στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Ο Δήμο του Αγίου Νικολάου είναι από το Βραχάσι, η Σύση, φτάνει μέχρι το καλό χωριό, ανεβαίνει ε, ορεινά ε, στι υπόλοιπε περιοχέ, κρούστα, πάει, φτάνει και μέχρι βρουχά και υπόλοιπα, υπόλοιπα χωριά τη Ελούντα. Οπότε ε, φαντάζομαι ότι και εκεί υπάρχει μια ευθύνη στην καθαριότητα και τα συνεργεία θα φτάνουν φτάσουν μέχρι εκεί μαζί με τη βοήθεια ε, άλλων φορέων ώστε τα νεοκροταφεία εν ώψη του Πάσχα να καθαριστούν. Η κοινόχρηστοι χώρη επίση και να δημοφθεί μια καλύτερη εικόνα εν ώψη του καλοκαιριού. Αλήθεια, ο σχεδιασμό πώ πάει στο κομμάτι αυτό, αγαπητέ Δήμαρχε. Ναι, να σα πω όσο αφορά το κομμάτι τη του... ενότητα του Αγίου Νικολάου, έχουμε ξεκινήσει. Ε, από, την, από την, πόλη την προηγούμενη εβδομάδα. Κάνουμε αποψηλώσει κόβουμε χόρτα και συγκεκριμένα ξεκινήσαμε με την περιοχή του Μήλου. Κατεβήκαμε στην κυκλοπλατεία. Έχουμε πάει προς τα, προς τα Ράπικα. Αυτή, σε αυτή την περιοχή είμαστε τώρα. Στη, την προ προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πιάσει εξωτερικά περιφερειακά τον Άγιο Νικόλαο. Προτιμήσαμε να πάμε πρώτα απ' έξω για να υπάρχει πιθανότητα τα χόρτα να ξαναβγούν ε, μέχρι χθε έβρεχε. Ε, πιστεύω ότι με, μέσα σε ένα δεκαήμερο θα έχουμε ε, κάνει όλη την πόλη και να μπορέσουμε να... Έχουμε κάνει πρόγραμμα να πάμε και στα χωριά. Και, ε, ε, επίσης, παράδειγμα, στο Καλό Χωριό αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εργάτες. Στην Κριτσά έχουμε δύο εργάτες. το Ινελούντα έχουμε τρεις. Ε, δεν τα έχουμε αφήσει στα χωριά. Ε, Προσπαθούμε να, να εξισορροπήσουμε και να είμαστε ε, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και σε μικρότερα χωριά μια-δύο φορές το μήνα να πηγαίνουμε για να μην αφήσουμε κανένα παραπονούμενο. Ε, στο κομμάτι τώρα της Νεάπολης υπάρχει ένα συνεργείο στη Νεάπολη που και εκεί έχει γίνει ο προγραμματισμός και με, σε συνεργασία με τον ε, Αρμόδια τη Δήμαρχο εκεί και στο σύστημα με τον εντεταλμένο σύμβουλο εκεί πέρα και με τους προέδρους ε, των κοινοτήτων ε, υπάρχει συνεννόηση ε, και του, στην, ε, τον πρόεδρο του Βραχασίου και της Νεάπολης. Ε, πιστεύω ότι τα πράγματα είναι καλά. Θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Τα ασπρίσματα τα έχουμε αφήσει λίγο πιο πίσω. Θα κάνουμε και κάποια ασπρίσματα... Λόγω του ότι ακόμα δεν ξέρουμε πώ θα πάει ο καιρό, και αν ασπρίσουμε θα πάνε πανάδικα, αλλά τι τελευταίε μέρε του Πάσχα θα κάνουμε και ασπίσματα. Αυτό είναι ο σχεδιασμό. Μάλιστα. Κάνω τώρα μια ερώτηση. لا, ε, εγώ, Θάνο, ε, συγγνώμη, έχω μια ερώτηση τηλεθεατή η, η οποία αφορά, αφορά κυρίω το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Και θέλω να μου απαντήσει ο Γιώργο στην, ερω... στην εξή ερώτηση. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο Δήμος Βλέπει επανειλημμένα κάποιες εταιρείε, είτε πολυεθνικές, είτε τοπικές, να μοιράζουν φυλάδια, σκορπίζονται στην πόλη, στις είναι αιστείες ή σκουπιδιών και ο κόσμος να τα βλέπει αυτά. Οι, οι ενέργειες του Δήμου ποιες είναι απέναντι στους ε, ε, καταστηματάρχες ή τους επιχειρηματίες οι οποίοι μολύνουν με τα φυλάδια τους στην πόλη. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε εμεί είναι να βάλουμε πρόσημο. Το έχουμε κάνει ήδη δύο-τρει φορέ. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, Του κάνουμε παρατηρήσει. Ε, καλυ... ε, νομίζω ότι είναι καλυμμένοι. Το, το αν, το, αν κάνουν παρατυπίε είναι άλλο πράγμα. Σε αυτό το, το, το κομμάτι δεν έχουμε πρόσημο. Το έχουμε κάνει ήδη. Του έχουμε ενημερώσει ότι δεν είναι σωστό, Του έχουμε διάφορε προτάσει, Του έχουμε. Μεταφέρει κάποια πράγματα γιατί είναι εταιρείε. Δεν είναι, ήδη, ε, δεν είναι ήδη οι ίδιοι οι καταστηματάρχε. θα δίνει σε εταιρείε. Και εμεί απευθυνόμαστε στην εταιρεία. Δηλαδή δεν φέρνει ε, η αλφα επιχείρηση ευθύνη σε αυτή την περίπτωση. Το δίνει σε κάποια εταιρεία και τα διανύμει. Καλά, υπάρχουν τώρα και περιπτώσει όπου και οι ιδιώτε επαγγελματίε κάνουν την προσπάθεια αυτή με διάφορου τρόπου και δεν μπαίνουν πολύ στην καθαριότητα τη ε, περιοχή και ε, δημιουργείται έτσι μια άσχημη εικόνα, την οποία μακάρι κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε όλοι μα ότι πρέπει να την προστατέψουμε κλώντα. Ε, ε, Γιώργο Βάδα, δήμαρχε Καθαριότητα, Δήμο Αγίου Νικολάου, ε, όσον ούπο, η διετία, η πρώτη, ολόκληρη στην ε, παρούσα δημοτική αρχή, που είναι συνέχεια τη προηγούμενη, ο Γιώργο Βάδα θα αφήσει το χαρτοφυλάκιο τη ε, Καθαριότητα. Κοιτάξτε, Νάτε, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις. Αυτό είναι θέμα καθαρά Δημάρχο. Εγώ το μόνο πράγμα που μπορώ να δηλώσω. Σα το ό,τι είπα και προηγουμένω, ο κόσμο με τίμησε. Ε, ε, από εκεί και πέρα όμω δικιά μου δουλειά. Εγώ δηλώνω απλά στρατιώτη. Ό,τι αποφασίσει ο Δήμαρχο, εγώ θα κάνω. Δεν είναι δικιά μου δουλειά ε, αυτό. Πολύ ωραία. Ξεκάθαρη απάντηση. Τιμά, μη και άλλο τη συμμετοχή του Γιώργου Βάρδα στη δημοτική ομάδα του Αντώνη Ζερβού. Δηλώνει στρατιώτη και έτοιμο να συνεχίσει ή να αναλάβει κάτι άλλο. Ή να Ό, ασχοληθεί με τη μουσική και τα χρώματα που τόσα χρόνια σε ξέραμε Γιώργο Βάρδα στην περιοχή να σε αυτά σου τα καθήκοντα όπου σε τοποθετήσει ο μαέστρος της ομάδας ο Αντώνης σερβός ο, ο νυν δήμαρχος Γιώργο Βάρδα, θερμά σε ευχαριστούμε για αυτή την κουβέντα πάντα είμαστε στη διάθεση τι ε, υπηρεσίε καθαριότητα, γιατί έχουμε ένα απίστευτο σεβασμό στου εργαζόμενου καθαριότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου, όλη τη Ελλάδα του εργαζόμενου καθαριότητα, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν από πολύ νωρί κάθε πρωί να τακτοποιήσουν την εικόνα ε, του τόπου στον οποίο ζούμε και πραγματικά το κάνουν υπό όλε τι καιρικέ και όχι μόνο συνθήκε, από νωρί τα ξημερώματα μέχρι και τη δύση του ηλίου το σεβασμό μα και την εκτίμησή μα σε υπέρτατο βαθμό. Ο Γιώργο Βάρδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ, εγώ θέλω να υποσχεθώ και αν είναι να δεσμευτούμε και με τον Γιώργο το Βάρδα να κάνουμε ένα ρεπορτάζ έτσι, πολύ πρωινό. Να το κάνω εγώ ίδιο, να μα δώσει την άδεια να ανεβούμε σε ένα σκουπιδιάρικο να δούμε τι δύσκολε συνθήκε τι οποίε αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του Δήμου Καθαριότητα. Νίκο, όποτε θέλει. Είναι τα προβλήματα τόσα πολλά, πολλά που δεν με, α, για να τα πούμε όλα δεν τα λέμε ούτε σε μια μέρα. Θα ήθελα να τα δομηθήσω όποτε αυτά. θέλετε. Και μαζί Ωραία. μου να Ωραία. έρθεις Ωραία. με το τζιπάκι να πάμε βόλτα όποτε θέλεις. Θα γίνει, θα γίνει οπωσδήποτε. Θέλω να το δω. Εντάξει. Ε, Σας ευχαριστώ καλύτε. και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Βάρδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ε.